πρώτο πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού Βόλου για τη φιλοξενία που μας είχαν. Σίγουρα παίξαμε με μια πολύ έμπειρη ομάδα και καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλου. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την πρώτη νίκη που ήρθε. Παιχνίδι με παιχνίδι δείχνουμε σημάδια βελτίωσης. Εύχομαι και πιστεύω τα επόμενα παιχνίδια να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη βαθμολογική θέση που βρισκόμαστε, γιατί πραγματικά δεν αρμόζει στην ομάδα και στην ιστορία του Πανσεραϊκού. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στην ομάδα από όλους, είτε είναι διοίκηση, είτε ποδοσφαιριστές, είτε το τεχνικό τίμα, από όλους τους ανθρώπους. Να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους που ήρθαν, ταξιδέψανε πολλά χιλιόμετρα για να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα. Να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να τους πούμε ότι και στα εντός έδρας παιχνίδια, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες και καταστάσεις λόγω κορονοϊού, να είναι στο γήπεδο και να βοηθάνε την ομάδα. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλη την ομάδα για αυτή την νίκη. Σε προβληματίζει που δεν τελειώσαμε το παιχνίδι? Είχαμε τρεις κλασικές ευκαιρίες μετά το 1-2. Όντως και στα προηγούμενα παιχνίδια, αν εξαιρέσω την νίκη Βόλου και την Καρδίτσα, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες χαμένες. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, να μπορούμε να σκοράρουμε όταν μας δίνεται η ευκαιρία και να παίρνουμε τα παιχνίδια. Υπάρχει κάθε μέρα δουλειά και πιστεύω και εύχομαι να υπάρχει βελτίωση.